Όλος ο σχεδιασμός για το άνοιγμα των σχολείων τέθηκε επιτάπητος σε ευρεία σύσκεψη η οποία πραγματοποιήθηκε στον Δήμο Καλαμάτας. Όντως, ακριβώς ακολουθώντας αυτά τα οποία είπατε, υπάρχει μια συνεννόηση με την πρωτοβάθμια περίθαλψη, με τους υπεύθυνους της πρωτοβαθμίου περιθάλψεως, όπου και το Σάββατο θα γίνουν εκτεταμένα τεστ σε όλο το νομό Μεσσηνίας και στην Καλαμάτα, αφορώντας τους διδάσκοντες στα δημοτικά μας, στην αίθουσα Κουμουντούρο, στο διοικητήριο της πόλης μας, από τις 9 το πρωί στις 4, με την ευχή να εξεταστούν όλα τα άτομα, όλοι οι διδάσκοντες. Και αυτό, πολύ σωστά όπως αναφέρθηκε και πριν, είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως περιοδικά, κάθε 10, κάθε 15 μέρες, δεν γνωρίζω, πρέπει να γίνεται. Οι φορείς επεσημάναν εκείνα τα σημεία τα οποία θεωρούνται κρίσιμα για την συνέχεια. Ότι αυτό θα το δούμε σε συνεργασία και με πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια και σε κάθε σχολείο. Ενδεχομένως στα νηπιαγωγεία να έχουν μία σπουδαιότητα στον συγχρονισμό των γονέων, διότι είναι ένας ή δύο εκπαιδευτικοί, επομένως δεν μπορούν να έχουν αυτό το ρόλο. Τα δημοτικά είναι πολύ πιο τακτοποιημένα σε αυτή τη φάση. Η Επιτροπή έτοιμη για το άνοιγμα των σχολείων. Και τι έχουμε κάνει τις μέρες των γιορτών? Έχουμε μοιράσει σε όλους μάσκες. Δύο μάσκες, καινούριες, ολοκένουργιες μάσκες για το κάθε παιδί και για τους εκπαιδευτικούς. Φτάνει αυτό μόνο? Όχι, δεν φτάνει. Έχουμε φροντίσει να ανοίξουμε δεύτερες εισόδους. Έχουμε φροντίσει να ό,τι αιτήματα μας έχουν υποβληθεί να τα έχουμε τακτοποιήσει. Έχουμε κάνει ό,τι χρειάζεται σε κάθε σχολείο για να μπορέσουμε να προετοιμαστούμε, να υποδεχτούμε τα παιδιά σε αυτή τη δεύτερη φάση, η οποία και θα είναι και πιο δύσκολη. Χαρακτηριστικές και αναφορές από τον επίκουρο καθηγητή παθολογίας και επιστημονικό συνεργάτη του Δημάρχου Παναγιώτη Χαλβατσιώτη. Άρα λοιπόν έχουμε την αναγκαιότητα, τουλάχιστον για την πρωτοβάθμια, να ξεκινήσει. Εάν πάμε τώρα από τη μεριά την υγειονομική, δεν πιστεύω να αμφιβάλλει κανένα σήμερα ότι αυτοί που κινδυνεύουν περισσότερο είναι οι διδάσκοντες παρά τα παιδιά. Οι πρώτοι δηλαδή οι οποίοι μπαίνουν στην κατηγορία του προβληματικού πληθυσμού είναι αυτοί οι οποίοι τα διδάσκουν, γιατί πολλά από αυτά τα άτομα είναι και κάποιες ηλικίες που πιθανόν ανήκουν και σε ευπαθείς ομάδες. Άρα όταν θα ξεκινήσουμε να συζητάμε για τα σχολεία, πιστεύω υγειονομικά και δεν νομίζω από τους συναδέλφους που είναι παρόντες, η πρώτη προτεραιότητα είναι η προφύλαξη αυτών των ατόμων και δεύτερη είναι η ομάδα των ατόμων του πρώτου βαθμού και δευτέρου βαθμού συγγενείας που συμβιώνουν στα σπίτια όταν τα παιδιά θα γυρίσουν από το σχολείο. Ο Δήμαρχος Καλαμάτας με την σειρά του υπογράμμισε. Ό,τι καλό έχουμε πετύχει ως κοινωνία ήταν αποτέλεσμα τοπική κοινωνία, αποτέλεσμα συνεργασίας. Αυτό είδαμε, κάναμε το βηματισμό των κοινών από την αρχή που προέκυψε αυτό το ζήτημα και έτσι θα συνεχίσουμε. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε δουλειά ακόμα μπροστά μας. Δεν περάσαν όλα. Δεν αλλάξαν τα πράγματα. Έχουμε κάποιους μήνες πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να συνεχίσουμε να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για την πράσπιση δημόσιας υγείας και τον περιορισμό της διασποράς του ιού. Έχουμε το ευχάριστο νέο που είναι το εισιτήριο που λέγεται το εμβόλιο για να ξαναπάρουμε πίσω τη ζωή μας.